Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό. Και όπως έδε μια ανατροπή στον κόσμο των ασύλ. Εντάξει, μη συσχετίσετε πολύ βέβαια το φόντο του βίντεο με το κυρίως βίντεο. Απλώς είχα και εγώ όνειρο μια μέρα να βάλω ένα πιο υπερβολικό και ψεύτικο φόντο έτσι, για την πλάκα. Και λέω, αφού το βίντεο έχει ανατροπή, ας βάλω σε αυτό το βίντεο ένα υπερβολικό και χαζό φόντο. Αλλά εντάξει, εννοείται δεν θα το κάνουμε αυτό σύστημα, δεν είμαστε εδώ πέρα καραγκιόζο κανάλα. Τέλος πάντων, μια ανατροπή στον κόσμο των ασύλ. Και είμαστε όπως βλέπετε στο κλουβί που είναι ο ασύλ, ο γιος του μεγάλου και αυτή η λευκή. Πού είναι η ανατροπή όμως σε αυτά τα πουλιά? Τι έγινε, πάλεψε ο κόκορας με τον άλλον που δείχνει εκεί στο φόντο και έχασε? Όχι, δεν μοιάζει για κόκορας που έχει παλέψει, πόσο μάλλον που έχει χάσει. Το βίντεο βασικά δεν έχει να κάνει καν με τα κοκόρια, έχει να κάνει με την κότα. Λοιπόν, η ανατροπή είναι με την κότα. Τι έγινε με αυτή την κότα? Λοιπόν, από όταν την πήρα και όπως μου είχαν πει και όλα ο φίλος πριν την πάρω, ήταν λίγο αμφιλεγόμενο άμα είναι γνήσιο ή όχι. Εγώ βέβαια το πήρα πιο πολύ από ενθουσιασμό, επειδή ήταν και λευκό, έμοιαζε και πολύ έτσι ασύλ το στυλ της και λέω ας το πάρω και ό,τι βγει βγήκε. Υπήρχε βέβαια και τρόπος να επαληθεύσω την ταυτότητά του, μόνο που αυτός ο τρόπος δεν ήταν στα χέρια μου για πολύ καιρό, γιατί ήταν σε μορφή βίντεο. Και αυτά τα βίντεο τα είχα χάσει εγώ από τα χέρια μου, δεν τα βρίσκα μέχρι πολύ προσφάτως. Προχθές συγκεκριμένα έκανα μια πιο καλή έρευνα που ξαναβρήκα αυτά τα βίντεο και ακολουθούσαν αυτά τα βίντεο την πορεία της κότας από μωρό μέχρι και την ηλικία που την πήρα εγώ, που ήταν κάποιων μηνών, κοντά 6 μηνών. Λοιπόν, είδα τα βίντεο και τη σύγκρινα με τα άλλα μικρά ασύλ. Αυτός ο φίλος που μου έδωσε την κότα την είχε βάλει τελικά με μια ομάδα από ασύλ, γιατί έμοιαζε πολύ ασύλ μωρό. Και εγώ σύγκρινα την ανάπτυξή της, το σώμα της, μαζί με τα άλλα ασύλ. Και παρατήρησα ότι τελικά δεν είχε καμία σχέση. Η ανάπτυξή της ήταν διαφορετική. Ναι, μικρό έμοιαζε αρκετά με ασύλ το σώμα της, όμως δεν είχε κάποια χαρακτηριστικά που μόνο τα ασύλ έχουν. Κάπου στην ηλικία δηλαδή των 3 με 4 μηνών, τα ασύλ ακόμα είναι μαδημένα στο λαιμό. Δεν έχουν φτερά στο λαιμό. Ενώ τα κοινά κοτόπουλα ή αυτά που έχουν διασταυρωθεί με ασύλ και έχουν μέσα το γονίδιο του κοινού κοτόπουλου έχουν φτερά στο λαιμό. Αυτή η κότα είχε ανάπτυξη κανονική στα φτερά της. Και το μέγεθός ήταν λίγο μεγαλύτερο από τα άλλα ασύλ, γιατί είναι και μεγαλώσιμη. Και τα κοινά κοτόπουλα μεγαλώνουν και πιο γρήγορα, έχουν πιο γρήγορη ανάπτυξη. Το σώμα της οφείλεται σε γεγονός πως οι κότες που είχε ο φίλος ήταν αρκετά μεγαλώσιμες. Κοίταξα καλά τα βίντεο και είδα δύο αρκετά μεγαλώσιμες λευκές κότες με ακριβώς το ίδιο σχέδιο, λευκό με πιτσιλιές μαύρες, γιατί και αυτή άμα δείτε είναι μαύρη πιτσιλωτή. Οπότε ναι, είναι παιδί από αυτές και ο πατέρας ήταν ο αρχηγός ασύλ που είχε στο κοτέτσι του. Οπότε αυτή μια ανατροπή. Οπότε με λίγα λόγια η κότα δεν είναι κάποιο είδους λευκό ασύλ, είναι μια κοινή κότα που απλώς έτυχε να έχει ένα γονέα που να είναι ασύλ. Ένα ασυλόμορφο με λίγα λόγια. Είχε αρκετά σημάδια βέβαια πάνω της. Την πεταχτή ουρά, φτερά κάτω στο λαιμό σαν γένια, αν και οι κότες αυτές που είχε ο φίλος δεν είχαν κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Αλλά έτυχε να είναι μεγαλώσωμες κότες, είναι μεγαλώσωμα και τα ασύλ γενικά σαν ράτσα και βγήκε μια πολύ καλή πετυχημένη, να το πω έτσι, διασταύρωση. Βέβαια προδόθηκε από τα χαρακτηριστικά της και προδόθηκε λίγο και από κάτι άλλο, τα αυγά της. Γιατί όταν γύρισε από την πόλη είχε ήδη 3 αυγά. Και τότε ήταν που είπα ότι πρέπει οπωσδήποτε να ξαναβρω αυτά τα βίντεο για να δω σίγουρα ότι δεν είναι ημίαιμο ή ότι είναι ημίαιμο. Γιατί εγώ με μια ακόμα φουρνιά ημίαιμα δεν θα ξανάμενα, γιατί παλιά όπως έχω πει είχα την κακοτυχία να έχω μια ολόκληρη φουρνιά ημίαιμα ασύλ. Βέβαια τότε τον πατέρα αυτόν τον ημίαιμο τον είχα πάρει από αυγό. Αλλά όταν είχε φτάσει στο στάδιο να παραγωγεί αυτό το κόκορα, ακόμα δεν είχε δείξει σημάδια ότι δεν είναι γνήσιο. Δεν μοιάζε τέλειο, τέλος πάντων. Αυτή η κότα ευτυχώς από πάντα πρακτικώς ήταν αμφιλεγόμενο ότι είναι, απλώς είχα χάσει εγώ το αρχείο αυτών των βίντεο. Γι' αυτό και την είχα βάλει σε αναπαραγωγή με την ελπίδα ότι τα μωρά της θα μας δείξουν κάτι. Ευτυχώς βρήκα αυτά τα βίντεο
Και δεν θα μπούμε στον κόπο τώρα να περιμένουμε μωρά και πάει λέγοντας, γιατί είναι και πρώτη γενιά αυτή η μνήμη. Αν ζευγαρωθεί και με αυτόν τον γνήσιο, τα μωρά του μπορεί να είναι σχεδόν γνήσια στη μορφή του. Μόνο στο DNA του να έχουν διαφορά. Οπότε εγώ πάλι θα έμενα σε ένα ψέμα. Πάλι καλά λοιπόν που βρήκα αυτά τα βίντεο, εξακριβώθηκε η ταυτότητά τη. Εντάξει, εγώ όπως είπα, δεν την πήρα σαν ασύλ, ούτε μου το δώσαν σαν ασύλ. Ούτε απογοητεύτηκα, μπορώ να πω την αλήθεια. Καλύτερα που έμαθα και τι είναι, πριν να αρχίσει να κλωσάει και γίνει το πραγματικό κακό. Τώρα αυτή θα την αφήσω κλεισμένη μέχρι να τελειώσει και ο κύκλος αυγών της. Έτσι κι αλλιώς, όσο καιρό, τόσους μήνες, μισό χρόνο σχεδόν, την έχω μέσα. Πετά φαγητό και νερό, που τρώει και αυτή. Τώρα για μία εβδομάδα, το πολύ δύο μήνες ακόμα μέσα, δεν λέει τίποτα. Οπότε θα μείνει μέσα μέχρι να τελειώσει τα αυγά της, να τα παίρνω τουλάχιστον να τρώω κάτι της προκοπής. Και όταν τελειώσουν τα αυγά, αμόλυμα έξω με τις απλές κότες, γιατί και αυτή μια απλή κότα είναι, εννοείται, τίποτα παραπάνω. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο πάνω κάτω. Μια μικρή ανατροπή, όχι και πολύ σπουδαία βέβαια, εντάξει. Όπως είπα, δεν σοκαρίστηκα, ούτε και με πολύ να ενδιαφέρει. Έτσι κι άλλως, οι πιθανότητες αυτό δείχνουν και από την κότα τα στοιχεία ότι δεν είναι πιθανό γνήσιο. Αλλά ευτυχώς βρήκα και τα βίντεο που εξακριβώνουν το τι είναι το πουλί. Οπότε φέτος δεν υπάρχει κάποιο project αναπαραγωγής ασύλ. Εφόσον και κάτι συλλεκτικό δεν έχω για να το αναπαράξω, δεν με ενδιαφέρει, δεν πρόκειται να κάνω κάποια αναπαραγωγή. Αυτά λοιπόν. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο.